Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Αιώνια Πιστός. Δευτέρα σήμερα και 13 του μήνα, έτσι όχι τρίτη ευτυχώς, του Μάη, λίγο πριν τις εκλογές. Έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα, έχει τελειώσει και το κύπελο. Η Ελλάδα, από ό,τι βλέπετε, δεν είναι άξια να διοργανώσει σωστά έναν τελικό αγώνα κυπέλου με πολύ πολύ λίγα άτομα. Πάλι επεισόδια έγιναν. Πρωταθλητής και κυπελούχος ο ΠΑΟΚ, μετά από 34 χρόνια το γνωστό ΠΟΚ, δεν υπάρχει καμία ομάδα, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, με τίτλο μετά από 34 χρόνια. Λοιπόν, Λάζαρε, καλώς ήρθες, και Νίκο. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Είσαι okay, εντάξει. Ναι, μια χαρά είμαι. Καταρχήν, ξεκινώντας, επειδή ξεκινήσαμε και στην ώρα μας, μάλλον και δύο λεπτά πιο νωρίς, νομίζω, να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Γιατί ήταν η γιορτή της μητέρας. Και εγώ θέλω προσωπικά και στη δική μου μητέρα να πω χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ που με αντέχεις. Και σε σένα, στη μάνα σου που έχει το προσωνύμιο Πιπίνη. Και στη γλυκιά μου κυρία Άννα, η οποία φροντίζει για τη διαιτά μου. Και σε όλες τις βέβαια, στην κυρία Άννα, στο Πιπίνι, στη μητέρα μου, στη γλυκιά μου τη Μέρη από τη Φώκια, σε όλες τις μανούλες που γιορτάζανε. Να δείξουμε δύο χωρικούς, γιατί έχουμε φεϊκή παρέμβαση. Φεϊκή παρέμβαση, κάτσε, ναι. Φύθου. Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω τι λέω, φεϊκή παρέμβαση. Φεϊκή παρέμβαση. Εγώ έχω περίεργη να δω. Ναι. Εξού και έχει γίνει ένας άγγελος τώρα τελευταία. Ναι, ωραία, λοιπόν. Πάντα ήταν άγγελος. Πάμε να δούμε έτσι. Μην κοιτάξτε τον Λάζαρο. Σωστό. Πάμε να δούμε έτσι δύο χορηγούς και ξεκινάμε την εκπομπή. Σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας, σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης, αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock, κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors, θωρακίζει το χώρο σας. Πραγματικά ήταν φαϊκή παρέμβαση. Ναι. Αρχικά έχεις δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά πράγματα, γιατί αφού έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Το μπάσκετ είναι μόνο σε εξέλιξη, μιλάμε για τα play-off. Ένα ξεμούδιασμα, παύλα ζέσταμα, παύλα φιλικό με διαιτητή τον Αναστόπουλο. Είχαμε πριν προχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο, χωρίς κόσμο βέβαια. Τον τελικό είχαμε χθες, το χθες πάλι. Ένας τελικός, ο Θεός να τον κάνει τελικό. Με έτσι. Πολύ λίγο κόσμο, αλλά πάλι πολύ ξύλο απ' έξω. Με ξένους διαιτητές, το Γερμανό, με τη χρησιμοποίηση του VAR, εξού και Βαρούχας. Που είχα πει την άλλη φορά, που χρειάστηκε σε μια περίπτωση να δει τη φάση εκεί με το χέρι. Οι αεξίδες λένε ότι ήταν πέναλτι και να το έδινε, νομίζω δεν θα του λέγανε και τίποτα τρομερό. Βέβαια ο ΠΑΟΚ θα είχε τις αντιρρήσεις του. Ο Περικλής με κοιτάζει, τέλος πάντων. Ποια είναι η άποψη? Ο Περικλής, επειδή είναι αεξί, σου λέει δεν με νοιάζει, αντί για 18 έχω 17 κύπελα. Ναι, αλλά ρε φίλε Περικλή, τα χάσατε από αυτόν που έχει ένα ή δύο κύπελα. Πώς έχει? Είχε πάρει και πέρυσι, όχι τρία νομίζω, το τρίτο ρε φέτος. Το τρίτο, ωραία, εντάξει. Έχουν 17 χιτώνες να δίνουν το... Ναι, έχουν 17 χιτώνες, αυτό έλεγε. Εντάξει, τέλος πάντων. Η Άκη είναι πολύ... Σήμερα, φέτος είναι πολύ... Είναι πολύ χαρίζει η ομάδα. Χαρίζει η ομάδα. Εκτός το γήπεδο, φέτος δεν νομίζω ότι... Δεν το πήγατε καλά το θέμα. Ευτυχώς τελείωσε η χρονιά για μας. Τι χρονιά, ήταν ταλαιπωρία. Να φύγει και να μην ξανάρθει αυτή η χρονιά. Είδατε και τον τελικό, θαυμάσατε έναν υπέροχο τελικό. Ειλικρινά ούτε κανείς πήρε μυρωδιά, ούτε καν ασχολήθηκε κανείς με αυτό το τελικό. Αν θέλετε αυτό το ποδόσφαιρο και να βλέπετε τέτοια κύπελα, και είχαμε και στην Αγγλία κάτι αντίστοιχο, είχαμε, όχι βέβαια σαν το δικό μας, αλλά είδατε το επίπεδο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ποιο είναι, και βλέπετε εμείς που έχουμε καταντήσει με άδεια γήπεδα, με ξένους προπονητές. Παιδιά, ας μην διαιτητές. Τα κάνουμε ξένους διαιτητές. Δεν χρειάζεται. Το μόνο η χώρα είναι που μένει. Όλα τα άλλα είναι ξένα. Και υποτίθεται η UEFA είναι πάνω από την ΕΠΟ, υπό την επιτήρηση της UEFA και... Τίποτα. Και δεν τίποτα. Τουλάχιστον δεν μπορούσαν να τους βάλουν στα πέταλα. Και αυτοί που πήγαν από 200, από 300, πόσοι ήταν,
Και εκεί πάλι είχαμε θέμα. Υπάρχει ένα καθεστώς ανομίας γενικότερο. Τα είδαμε και με τα σκηνικά που γίνανε έξω από το σπίτι του διαιτητή. Άλλο αυτό. Με τις επιθέσεις και με αυτά. Και γενικά δείχνει ότι η πολιτεία. Επίθεση πάλι σε αδυνατή πραγματικά. Και ειδικά κάποτε, και στο αθλητικό κομμάτι. Κάποτε, παιδιά, εγώ είχα πει το εξής. Επειδή θλίβομαι, λέω, με αυτά που βλέπω στην πολιτική, αποχωρώ και λέω θα ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Εξού και τότε που σταμάτησα και τα δελτία ειδήσεων και διάφορα, και γενικά την πολιτική δημοσιογραφία, ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Τώρα με αυτά που βλέπω, δεν ξέρω μήπως κάνω στροφή. Και λέω με αυτά που βλέπω στον αθλητισμό, μήπως πρέπει να ασχοληθώ με πλέον πιο σοβαρά με την πολιτική. Είναι ώρες που πραγματικά δεν θες να λες ότι είσαι φίλαθλος από αυτή τη χώρα, δηλαδή ότι υποστηρίζεις κάποια ομάδα με τέτοιου είδους πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, ελπίζω ο Υπουργός και οι παράγοντες, γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι παράγοντες αυτής της χώρας, ενώ οι αθλητικοί παράγοντες, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μας πούνε εν τέλει τελικά τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν του χρόνου. Τι θα δούμε του χρόνου. Δεν ξέρω ποιος υπουργός θα είναι, γιατί έχουμε και εκλογές, αντιλαμβάνεστε, μετά το Σεπτέμβρη. Θα έχουμε τις βουλευτικές εκλογές, επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όλα είναι σε μία λεπτή κλωστή. Όπως και το Athens Alive, όπως θα μας πει και ο Νίκος τώρα, είχαμε, ας το πούμε, όχι μεταστροφή, έχουμε ένα πάγωμα. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Ναι. Έχουμε ένα πάγωμα το οποίο πλέον καταραίει αυτή η πολύ ωραία ουτοπική, ονειρική ιδέα του Athens Alive για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι δεν μπορεί να τα βρει. Δεν μπορούμε εμείς να τα βρούμε με την κυβέρνηση. Τώρα βέβαια, ο κ. Γιαννακόπουλος καλό θα είναι να μην πιάσει μόνο τον τωρινό πρωθυπουργό ή τον εκάστοτε αξιωματούχο που είναι αρμόδιος για αυτή την υπόθεση, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, κύριε Γιαννακόπουλε. Το χειμώνα δεν ξέρεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός ή ποιος θα είναι υπουργός. Τέλος πάντων, θα πρέπει να πιάσεις τους πάντες, να μιλήσεις με τους πάντες, τουλάχιστον αυτοί που είναι στην πρώτη τριάδα ή, ξέρω εγώ, οι πρώτοι τέσσερις, να συνενέσουν και να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό. Διότι, όπως φαίνεται, λυπάμαι που το λέω και δυστυχώς, η τωρινή κυβέρνηση έχει δείξει και έχει γυρίσει την πλάτη στον Παναθηναϊκό. Όσο και να λέμε ωραία λόγια, όσο και να δαυκαλίσουμε τα γένια μας, ό,τι και να λέμε, δυστυχώς αυτό έχει δείξει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό έρχεται στην επιφάνεια πάλι ο Βοτανικός, ο οποίος εκεί έχει περάσει από το ΣΤΕ, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν, να το προσβάλλουν κάποιοι, μόνο αν γίνει και πάνε μάλλον να γίνει και γήπεδο και μπάσκετ. Του μπάσκετ που σημαίνει πάμε πάλι την αρχή πάλι για εκείνη χρονοβόρα. Το θέμα, Λάζαρε, είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε από το θέμα ποιος είναι η κυβέρνηση και αυτά. Πρέπει η πολιτεία, η οποία έχει συνέχεια, δεν πρέπει να έχει διακοπές, να ενσκύψει αυτά τα προβλήματα των ομάδων. Η ΑΕΚ κάνει το γήπεδό της, ο Ολυμπιακός είναι τακτοποιημένος, ο ΠΑΟΚ και αυτός κάνει τώρα μια προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός είναι που εδώ και χρόνια έχει μείνει πίσω. Πρέπει συνολικά η πολιτεία, το κράτος, το ελληνικό, να δώσει μια λύση στο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Γιατί οι σχέδια υπάρχουν. Υπάρχει και το σχέδιο για το Γουδί, περιμένουν. Υπάρχει και το σχέδιο για το Βοτανικό, πιο πολύ είναι τα συμφέροντα των τραπεζών εκεί πέρα. Και αυτό, υπάρχει και το Athens Alive που είναι το μεγάλο όνειρο, Λάζαρε, του Παναθηναϊκού, ίσως και εκεί υπάρχουν η δημιουργία της Παναθηναϊκής πολιτείας. Εντάξει, ναι, αλλά συμφέροντα πάντα θα υπάρχουν και το θέμα είναι να υπάρξει μια βούληση του κράτους πλέον, έτσι, όχι της κάθε κυβέρνησης, και να είναι οικουμενική η στήριξη και οικουμενική απόφαση. Όχι να έρχεται ο ένας τώρα να κάνει τη βοηθάει, μετά να σαμποτάρει και το τουμπαλίν. Δεν μπορεί να δουλεύει. Για τον εργολάβο. Δεν με νοιάζει εμένα αν θα ωφεληθεί η τράπεζα ή οποιοδήποτε. Δεν μπορείς όμως να πηγαίνεις με τέτοια σχέδια. Δηλαδή, αν κάτσεις και δεις και απομονώσεις ορισμένα γεγονότα, θεωρώ ότι όλα πηγαίνουν προς τα εκεί για να εξυπηρετηθεί ο εργολάβος. Τώρα, όπως λέγεται, τράπεζα, ιδιώτης κλπ. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε με απασχολεί ποια τράπεζα είναι ή ποιο ιδιώτης εργολάβος είναι. Λοιπόν, δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ότι το καλύτερο αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, ο μοναδικός στόχος, θυμάστε, του κύριου Γιαννακόπουλου ήταν το Athens Alive. Δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Τώρα ξαφνικά αρχίζουμε και μιλάμε για τα υπόλοιπα. Άρα κάτι τρέχει. Και πρέπει, Δημήτρη, να βγεις να μιλήσεις. Ποιος δεν βοήθησε. Είπε ότι θα γίνει μια με ονόματα. Ποιοι δεν βοηθήσανε, να τα βάλεις όλα στο τραπέζι και την μπάλα, Δημήτρη, την μπάλα ρίξτε στην κερκίδα. Ρίξτε στην κερκίδα, Δημήτρη. Και τώρα πρέπει να τη ρίξεις. Άκουσέ με και εγώ πάω να ασχοληθώ με άλλα πράγματα αυτοδιοικητικά, αλλά ρίξτε την μπάλα στην κερκίδα, έχουμε εκλογές σε λίγο. Σε λίγους μήνες, λιγότερο από μισό χρόνο, έχουμε εκλογές.
Εντάξει, τώρα είναι η ώρα. Δυστυχώς είναι λάθος αυτό, αλλά έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα θυμούνται λίγους μήνες πριν τις εκλογές τους πάντες. Κάντο ρε Δημήτρη, κάντο. Και βγάλτε όλα στη φόρα, ρίξε την μπάλα στην κερκίδα. Με ωραίο τρόπο, ξέρεις τον τρόπο, όπως ξέρουν και οι ίδιοι, 2, 3, 4 και 5 μήνες πριν, να δίνουμε παροχολογία. Το ξέρεις. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα κράτη. Μα είναι πολλούς μήνες που έχει ασχοληθεί το σχέδιο του Athens Alive με ολοκληρωμένο σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένους συμμάχους του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου. Είναι ένα πλάνο που είναι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θα ωφελήσει και την πολιτεία εν γέννη και το κράτος και τις εγκαταστάσεις αυτές. Ήδη, Λάζαρε, εμείς εκεί πέρα που πηγαίνουμε και παρακολουθούμε και το μπάσκετ που δίνει τη ζωή, έτσι, και το ποδόσφαιρο μέσα αυτά τα προβλήματα, γιατί είναι αρκετά λεφτά. Έτσι, και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι τη επιλογή. Και στα αεραστεχνικά τμήματα και ακαδημίες και αυτά θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλο τον αθλητισμό της πρωτεύουσας. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και όχι μόνο, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ανθρώπινο γεγονός τώρα. Αυτό που θα μας πει ο Σάκης για το Χένριξεν. Ο οποίος, παιδιά, έπαιξε μπάλα μετά από πάρα πολύ καιρό. Έδωσε και μια συνέντευξη εδώ σε μια αθλητική εφημερίδα. Μπράβο, 50 μαθητής, ετών, ναι, ο οποίος έβγαλε την καλύτερη άμυνα της ζωής του. Ναι, πραγματικά και του άξιζε. Ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο, έτσι. Είναι σε ύφεση, λέει ο ίδιος. Έπαιξε σε ένα φιλικό μάτς, ο οποίος βέβαια κατόπιν την άδεια που πήρε από τον γιατρό και είπε ότι ευχαριστώ τους Έλληνες για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε. Γιατί πραγματικά ο Ρένα Χέντριξεν ήταν ένα από τους πιο αγαπητούς παίκτες. Και έχει αφήσει μόνο φίλους. Και κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο, έτσι. Την κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο. Και μακάρι να είναι οριστική δηλαδή. Εντάξει, γιατί κανείς δεν μιλάμε για ύπουλο τώρα. Εντάξει, ωραία, ωραία. Αυτό είναι μια αρρώστια, ύπουλη. Λοιπόν, εύχομαι μόνο σε ζώδιο να υπάρχει σωστά αυτή η λέξη καρκίνος. Μόνο σε ζώδιο και πουθενά αλλού. Ωραίο το ζώδιο του καρκίνου, αλλά όχι στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του και μακριά από αυτά. Και εύχομαι να είναι οριστικό αυτό για τον Χένριξεν και να μην έχει άλλου είδους, ξέρω εγώ, παρατράγουδα στη συνέχεια με την Μπορούμε υγεία. Να πούμε ότι θα και οι γραμμές ανοίξουν. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, 2, 10, 5, 10, επειδή ξεκινήσαμε και νωρίς και τελειώνουμε 9 η ώρα, από εδώ και πέρα, Γιάννη, Κώστα, πάνω στο κοντρόλ, Περικλή, όσοι ακούτε, βγάλτε τις γραμμές στον αέρα, δώστε μας τα τηλέφωνα, όποιος θέλει ζωντανά. Σήμερα εγώ κανονικά δεν έπρεπε να βγω. Και από το Ηλεκτρα TV αύριο το βράδυ, σε επανάληψη όλη την Πελοπόννησο, στην πράσινη Πελοπόννησο, που μας βλέπουν όλα τα παιδιά από εκεί πέρα. Πελοπόννησο, λέει Ηλεκτρα Τηλεόραση, το κύριο Σκριεμπάρδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δημόσιο αυτό βήμα που μπορεί να βλέπει πλέον και η Πελοπόννησος όχι μέσω streaming. Γιατί μέσω streaming ξέρεις πολύ καλά ότι στο www.hitv.gr μπορεί κάποιος να πάει στην άλλη άκρη του πλανήτη. Όπως μας βλέπουν ήδη από Φιλανδία, από Δανία. Και τους χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο όσοι μας παρακολουθούν από Φιλανδία, από Νορβηγία, όλα τα παιδιά μας. Όλα τα παιδιά. Και να πούμε και καλή δύναμη, καλό κουράγιο στο φίλο μας, στο συνεργάτη μας εδώ, τον Αλέξη, τον Αλέκο τον Φιλιππούση, στο δύσκολο αγώνα που δίνει κι αυτός. Τι. Να πάει καλά με τα δημοτικά εκεί και με τα αυτά. Τώρα που είπε για δημοτικά, να πούμε καλή επιτυχία σε ένα φίλο μου που λέγεται Λάζαρος Γκόλιας, που κι αυτός πραγματικά έχει αξίζει τον κόπο, γιατί είναι νέο αίμα και ξέρω τι λέω, γιατί περισσότεροι το έχουν κάνει. Φρέσκο αίμα ή νέο αίμα, για να καταλάβω. Νέο παύλα φρέσκο. Α, ωραία. Νέο παύλα φρέσκο. Όπως και ο φίλος μου Γιώργος Κοσμίδης, ο φυσιοθεραπευτής μου, ο οποίος κι αυτός νέος άνθρωπος στην ηλικία του Λάζαρου, ίσως και πιο νέος. Τι λέω, πιο νέος από μένα, 38-39 χρόνων. Θέλει να βοηθήσει και αυτός στην πόλη που ζει. Και αυτός δημοτικός σύμβουλος. Ποιος δεν είναι. Αχαρνή αλλαγή τώρα. Όχι εσύ. Αν και είχα 5 προτάσεις, προς το παρόν είπα όχι. Πρώτη φορά που προσπάθησα και εγώ να ασχοληθώ να βοηθήσω τον τόπο μου και έχουν γίνει όλοι ρε παιδιά. Δεν έχω δει έναν που δεν είναι. Έχω ρωτήσει και την κόρη μου, νομίζω. Πέσανε και μαζεμένες οι εκλογές. Πέσανε και μαζεμένες και έχει πολλού. Ναι, απλά να νομίζω ότι έχει αλλάξει το εκλογικό σύστημα, γι' αυτό γίνεται αυτό. Απλά είναι αναλογική. Εντάξει, δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να διοικεί μόνο ένας. Η συνδιοίκηση πολλών. Ναι, άλλωστε αυτό επιτρέπει. Ναι, να μάθουν να συνεργάζονται τα πλέον. Και πρέπει να μάθουν. Μπράβο. Αυτό που λέτε είναι. Εναλλαγή θέσεις και τέτοια. Εναλλαγή θέσεων και απόψεων. Αυτό λέει η δημοκρατία στην πολιτική. Εγώ γουστάρω. Μ' αρέσει απλή αναλογική. Διάλογο, συνθέσεις. Δεν είναι ένας Διέρη και βασίλευε μόνος του. Πολλοί. Πολλοί να συνδιοικήσουν. Και το καλό. Οι νέες, οι φρέσκες ιδέες. Για να μην πλατιάζουμε. Αυτό είναι η δημοκρατία. Θυμηθείτε τον όρο της δημοκρατίας στην πολιτική όμως, έτσι. Στην πολιτική. Εναλλαγή θέσεων και απόψεων. Εναλλαγή.
Έτσι, όχι πιάσαμε την καρέκλα και καθεστώτα και γίναμε αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι και τέλος πάντων. Λοιπόν. Όπως και ο Τότης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, βέβαια υπήρχαν και κάποιες γκρίνιες από κάποιους φίλους. Και το ξαναλέω επειδή το πες για μένα τώρα, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι γνωστός ή επειδή βγαίνεις στο ράδιο, τηλεόραση, οπουδήποτε, ότι είσαι και κατάλληλος για την τοπική αυτοδιοίκηση ή για οποιαδήποτε διοίκηση. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ είπα είναι ωραία να υπάρχουν και νέοι άνθρωποι. Βγήκε ένας πανελίστας εδώ. Τον κάνουμε δημοτικό συμβούλιο γιατί, για να πάρει ψήφους. Ρε εσείς, δεν ψηφίζουμε με κόμματα. Δεν ψηφίζουμε με χρώματα. Ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα, μπορούν να βοηθήσουν, έχουν φιλοδοξίες, νέα άτομα, νέα πρόσωπα. Βαρεθήκαμε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ και με πολλές δεκαετίες και στις βουλευτικές και στην αυτοδιοίκηση. Μην ψηφίζετε με μοναδικό γνώμονα και χάρακα το με ποιο κόμμα. Με βρίσκουν στον δρόμο και μου λένε με ποιο κόμμα είσαι. Με κανένα, με μένα είμαι, δεν κατάλαβα. Με την περιοχή μου, με το Σαρονικό. Τι λες, εγώ θέλω να βοηθήσω. Αμάρεση, λες και δεν ξέρουν ότι κάνω εκπομπή τώρα. Λοιπόν, θέλω να βοηθήσω την περιοχή μου. Τι με ποιο κόμμα κατεβαίνετε. Βοηθάς την περιοχή σου. Μέσα στην παράταξη έχουμε τα πάντα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, όλα τα κόμματα. Τι είναι αυτό που λέτε. Θα ψηφίσετε αυτόν που νομίζετε ότι μπορεί να βοηθήσει τον τόπο σας. Με τις γνώσεις, τη μορφωσή του, με το επίπεδό του, με τη δουλειά του, με την εργασία του. Έτσι. Και να κοιτάμε τι έχουν κάνει. Λοιπόν, έλα Χριστή μου Παναγία. Πάμε. Έλεγα προηγουμένως ότι είχαμε και τον Τότη προχθές εδώ. Και υπήρχαν Τότης και κάποιες... Μπράβο, ο μεγάλος, ο Τότης Φυλακούρης, ο οποίος είχαμε και κάποιες γκρίνιες από κάποιους φίλους. Καταρχήν, για το κάθε ενός είναι δικαίωμα αν θα βάλει υποψηφιότητα ή όχι, παιδιά. Άσχετα αν είναι γνωστός ή αν δεν είναι, έτσι δεν είναι. Ο Τότης Φυλακούρης είναι και ιστορία για τον Τότη Φυλακούρη, μπράβο, δεν μιλάμε για τον οποιοδήποτε. Και ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση που ήταν κοντά μας, μας είπε και πράγματα και πριν και μετά. Και κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός πρέπει να μάθει να σέβεται και να στηρίζεται στους ανθρώπους που μου προσφέρει στον Παναθηναϊκό, στους αθλητές του Παναθηναϊκού, έτσι, όπως μας έχουν διδάξει. Είμαι στον αέρα, μπορείς να μην παίρνεις τηλέφωνο. Δηλαδή τι μήνυμα έχω στείλει, δεν μπορώ να καταλάβω ορισμένους στους ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι βασικό κομμάτι για τη λειτουργία μιας ομάδας, η ιστορία, οι παλέμαχοι, έτσι, όπως ο Τότης που έχουν προσφέρει, και άλλα ονόματα, έτσι, και στο βόλεϊ που λέγαμε και στις γυναίκες, αυτά, και πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτά τα ονόματα, σε αυτούς τους αθλητές. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ορίστε, ζωντανά. Ναι, είμαι στον αέρα, μπορείτε να με πάρετε αργότερα. Είστε στον αέρα κιόλας τώρα. Είστε στον αέρα, αργότερα πάρτε με τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα. Τι λες, το κατάλαβα. Θα πάρω να μιλήσουμε λίγο. Πάρε με, λοιπόν. Για πάμε. Δεν ξέρω, έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, παιδιά. Πες τα μηνύματα λίγο. Λοιπόν, 2-10-51-41-196, όποιος θέλει να μιλήσουμε ζωντανά στον αέρα. Ναι. Λέει, μάγκες, όποιος θέλει, λέει, τέλος, ναι. Ναι, ο φίλος μας... Εδώ. Εντάξει, δεν ανασχέτησα, αλλά είπαμε και άλλα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Δεν είπα μόνο τα αυτά, αν είναι δυνατόν. Καλαμάτα είναι πράσινη, λέει ο Λάζαρε. Η 13 είναι αυτή που δεν μπορείς να φανταστείς. Καλαμάτα είναι ωραία και είναι και πράσινη και είναι και πολύ ωραία. Και βγάζει ωραία παιδιά. Ναι. Η 13 είναι αυτή που δεν μπορείς, λέει, να φανταστείς εάν δεν τη ζεις, μας λέει ο φίλος μας εδώ. Η 13 είναι αυτό που δεν μπορείς να φανταστείς αν δεν το ζεις. Ποιος το λέει? Αφήνουμε στο Green Hall. Green Hall. Γεια σου, ρε, Green Hall. Ο Σάβας. Ναι, αυτή είναι η άποψή σου, Σάβα. Όλοι λέει για την κουτάλα. Μάλιστα. Τι λέει, όλοι για την κουτάλα. Να μην τα ισοπεδώνουμε, δεν είναι έτσι. Τι λέει, έρε για την κουτάλα, όλοι γλύψη μου. Δεν πειράζει. Αυτό λέγαμε πριν, ότι να βρείτε άνθρωπους. Περίμενε. Η εκπομπή αυτή είναι για τον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε εδώ μπορείς να γλιτώσεις από τις δέλες, λέει. Σγουρός. Ο αγνός άνθρωπος, χαχά. Μάλιστα. Ρε εσύ, Σάβα 13, είσαι και Παναθηναϊκός, δεν θέλω να χαλάρωσε λίγο αγόρι μου. Είδες τον Τότη το Φυλακούρη, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεται. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος πολιτεύεται. Να σου πω κάτι, πραγματικά, εγώ γουστάρω και μακάρι να βγουν μπροστά άνθρωποι που έχουν δείξει έργο και έχουν ήθος, γιατί ξέρεις του Τότη. Ειδικά το με ήθος. Τα νέα παιδιά ο Τότης, έτσι. Α, μπράβο, λοιπόν, και ξέρεις το ήθος του Τότη και νομίζω είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να βοηθήσει. Εκτός αν θέλεις. Ανθρώπου σαν τον φίλο μου, τον καταξιωμένο, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί είναι και προεκλογική περίοδος και δεν θέλω να κάνω κακό ούτε ζημιά σε κανένα. Ο καθένας κοιτάει να κάνει το έργο του και αυτό που μπορεί να προσφέρει περισσότερο. Μη χαλιέσαι, έτσι, η εκπομπή είναι του Παναθηναϊκού.
Το ότι ο άνθρωπος αυτός είναι Παναθηναϊκός και κατεβαίνει στην αυτοδιοίκηση, γιατί να μην βοηθηθεί ένας αγνός, ηθικός άνθρωπος. Από εκπομπή του Παναθηναϊκού, παιδιά. Και να σου πω, δεν πάει για πρωθυπουργός, ούτε πάει για να πάρει κάποιο υπουργείο. Πάει να μπει σε ένα κομμάτι, σε ένα χώρο που η αρμοδιότητά του θα άπτεται του επαγγέλματός του, θα έχει συνάφεια. Δηλαδή θα ασχοληθεί με τις αθλητικές υποδομές. Όπως ασχολείται ήδη. Δεν θα γίνει μάγειρας, ούτε θα γίνει, θα αναλάβει το Αθήνα 2004, πώς το λένε, ή άλλους οργανισμούς ή φορείς, ή ιδρύματα. 24, θα βοηθήσει την αυτοδιοίκηση στο κομμάτι που ξέρει, τον αθλητισμό. Αν σε πειράζει αυτός, πήγαινε βάλε αγόρι μου τον Σαμαρά, όχι τον πρώην πρωθυπουργό, τον Τρίφωνα, και πήγαινε άστο να γίνει αυτοδιοικητικός και βάλ τον όπου γουστάρεις. Λοιπόν, χωρίς να έχω τίποτα για τον άνθρωπο, σπουδαίος κομμωτής. Μακάρι να με κούρευε εμένα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Μην μπερδεύεις τις βούρτσες με τις νταβανόβουρτσες. Υπάρχει ο κανονικός κομμωτής όμως τώρα. Για τον Σαμαρά λέω τον κανονικό. Δεν είναι, εντάξει φίλε. Δεν. Όταν είναι η βλακία ανήκει. Λοιπόν, ένα είχε ευχάριστο σήμερα η επικυρότητα του Παναθηναϊκού. Ο Μαυρομάτης επέστρεψε μετά από 2 μήνες κανονικά στις προπονήσεις Λάζαρε. Γιατί είχε ενοχλήσει τη μέση. Έβγαλε όλη την προπόνηση σε φουλ ένταση. Από το σημερινό πρόγραμμα είχαμε και απουσίες. Βέργος ήταν με την Εθνική Ενόπλων. Ενόπλων, σωστά το είπα. Ο τραυματίας Μπουζούκης βέβαια, ο Άλτμαν, ο Ξενόπουλος και ο Σέχο, ο οποίος έχει κάνει εγχείρηση. Μια άλλη είδηση από το κομμάτι του Ραστέχνη είναι ότι η ομάδα του ποδοσφαίρου Σάλλας, που αγωνίζεται στον τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, χθες κέρδισε με 2-1. Ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Και θέλει, η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι το μόνο τμήμα του Εραστέχνη αυτή τη στιγμή που αγωνίζεται, όπως και τα παιδιά στο αμαξίδιο. Γιατί και το πόλο και το αυτά όλα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Και είμαστε σε πολύ καλή φάση και γίνεται ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Τόσο ώστε να είναι ακόμα στον Εραστέχνη ακόμα πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική χρονιά. Στις πρώτες κατηγορίες πλέον σε όλα τα αθλήματα. Ξέρεις κάποιον Μαυροπανό? Ναι. Το ξέρεις, ε? Μακάρι να έρθει αυτός. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο, θέλω να δώσω το ρεπορτάζ. Λίγο δύσκολο απίθανο. Γιατί είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Είχε και τραυματισμό, έπαιξε, ξεκίνησε βασικός. Εγώ προσωπικά τον πιέζω όσο μπορώ, αλλά εντάξει, είναι η φιλοδοξία του παιδιού. Και λογικό είναι. Είναι λογικό. Πήγε στην Άρσεναλ. Θα είναι όμως μια πολύ καλή λύση και γι' αυτό να ξαναπάρει ρυθμό, να είναι και στην εθνική κοντά. Πιστεύω θα δώσει λύσεις. Μακάρι να έρθει. Είναι πολύ καλός παίκτης. Η μεταγραφολογία ξεκίνησε ήδη. Υπάρχει ένα παιχνίδι. Ναι, μιας και υπάρχει χρήμα πολύ σε εμάς, άρχισε η μεταγραφολογία. Ήδη οι Άγγλοι στέλνουν τον 22χρονο παίκτη της Newcast, τον Ρόμπερτς, τον στέλνουν στον Παναθηναϊκό. Ποιος είναι ο Ρόμπερτς? Ο Ρόμπερτς είναι 22 ετών. Όχι ο Ρόμπερτ, πώς το λένε, τον Κιούρο, τον τραγουδιστή. Ναι, όχι. Όχι, φτάσουν και οι Κιούρ το καλοκαίρι, έχει υπόψη σου. Θα σας πάω, πάμε. Ευχαριστούμε. Είναι άντερ 23 της Newcast στην ομάδα ο Ρόμπερτς, αποχωρεί από την ομάδα και θα έκανε ο ίδιος στο μέσο Instagram. Τα ξέρει καλά ο κύριος Ταμπίζας. Πόσο χρόνο είναι? 22 ετών. Εντάξει, είναι πιτσιρικά. Αγγλικά μέσα. Μακάρι να είναι ανερχόμενο ταλέντο. Πληροφορίες λένε καλά λόγια τώρα. Στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, αγγλικά μέσα ξαναλέω. Ο Ρόμπερτς, θυμίζω, αγωνίζεται στη θέση που ο Ταμπίζας ψάχνεται. Και μάλλον αν έρθει θα πάρει θέση. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο, παιδιά, περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης από Πειραιά, εννοείται Παναθηναϊκός. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια, καλά παιδιά. Πήρα να ρωτήσω για καμία μεταγραφή, εκτός από τον Ρόμπερτς που άκουγα τώρα. Τι έχουμε, κάτι άλλο? Μόνο το Μαυροπάνο συζητιέται από αυτά. Τώρα θα δούμε, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη. Δεν έχουν συναντηθεί ο κύριος Ταμπίζας με τον κύριο Αλαφούζο για να συζητήσουν το περιβόητο μπάτζετ και πόσο θα είναι και αυτά. Το δίδυμο του Δόνη και του Ταμπίζα έχουν τις προτεραιότητες, ξέρουν που πονάει, θα εξαρτηθεί και τις αποχωρήσεις. Ακόμα υπάρχει μια γενικότητα στο πλάνο. Ακόμα δεν έχουμε επίσης συγκεκριμένα πράγματα. Κατάλαβα. Και για κάποια επένδυση που ακουγόταν, θα γίνει τίποτα? Εννοώ κάποιο πρόεδρο, κάτι αυτό, κάποιο, μη λεφτά, κάτι. Δεν έχουμε κάποιο νέο ούτε και εκεί σε αυτό το κομμάτι. Βασικό κομμάτι θα ήταν το θέμα του Athens Alive που λέγαμε πριν με τα παιδιά εδώ πέρα. Από εκεί θα εξαρτηθεί για τον κύριο Γιαννακόπουλο που είναι ο μόνος που είναι σίγουρος. Για κάτι άλλο γνωρίζεται ακόμα σε πιο συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει να έχει δημοσιοποιηθεί. Τώρα αν γίνονται πιο στενά πλαίσια ιδιωτικά, δεν τα ξέρουμε αυτά. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά. Σε καλύτερο άλλο. Και δεν ξαναλέμε πάλι. Γεια σου, καλό βράδυ.
Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και σε ένα διάλειμμα. Όχι, έχουμε ακόμα χρόνο. Έχουμε και σήμερα θα βγάλουμε πάρα πολλοί. Όσοι πάρουν τηλέφωνο, μακάρι να πάρει κόσμο. Ναι, γιατί σήμερα όλο το χρόνο θέλω να δώσουμε και φωνή στους τηλεθεατές. Έτσι, ναι, γιατί θέλω τώρα να μας πεις εσύ νέα από τον Ερασιτέχνη, Νίκο. Τι έχουμε? Και ο Ερασιτέχνης, είπαμε, έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτοί που είχαν τεθεί από την αρχή της διοίκησης Γιαννακόπουλου και είναι σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις εκεί τα στελέχη όλα, γιατί είναι πάρα πολλά τα τμήματα. Για το σχεδιασμό της καινούριας χρονιάς, η οποία θα έχει σαφώς πιο αυξημένες απαιτήσεις. Όλες οι ομάδες θα είναι στις πρώτες κατηγορίες και θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικές και χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, πιο σωστές ακόμα επιλογές, γιατί τα πράγματα πλέον είναι λίγο πιο δύσκολα. Αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουν γίνει και στο οικονομικό κομμάτι, που είναι το πιο βασικό, έχουν τακτοποιηθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και έχουν γίνει πολλές αποπληρωμές, έχουν γίνει σχεδόν πάρα πολλοί διακανονισμοί. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το προσπαθεί. Το παράπονο του είναι ότι είναι λίγο μόνος και θέλει βοήθεια. Όχι λίγο, είναι πολύ μόνος. Είναι μόνος. Θέλει βοήθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει πολύ έγκυος ή λίγο, ή είσαι ή δεν είσαι. Μόνος. Είναι. Θέλει βοήθεια από δύο βασικά κατευθύνσεις να έρθουν. Αυτή είναι όλοι μας να βοηθήσουμε τον Ερασιτέχνη, οι γραφόμενοι μέλη, και όσο μπορούμε και να στηρίξουμε τα τμήματα και με την παρουσία μας και με αυτό. Και από εκεί πέρα οι Παναθηναϊκοί πιο μεγάλης οικονομικής εμβέλειας, όσο μπορούν, να στηρίξουν, να βοηθήσουν, έστω σε τμήματα, έστω σε αυτά. Προσπαθούμε να κάνουμε τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή σε όλα τα σπορ. Ολυμπιακός πάει Α2 τελικά, τι γίνεται? Στο μπάσκετ? Όχι, στο πινκ-πονκ. Μέχρι σήμερα όχι. Λέγε. Δεν ξέρω, γιατί... Θέλετε να θίξουμε λίγο το θέμα αυτό με την Κίμη, με τον... γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα και ενοχλούμε εγώ, διότι μονίμως στο στόχαστρο είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός. Δεν το αντιλαμβάνουμε αυτό. Γιατί θα πρέπει να είναι κράτος εν κράτη στη χώρα αυτή και όσον αφορά τη διαιτησία Ολυμπιακός και να γίνεται ό,τι λέει και ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός. Και πού, και στα μέσα της χρονιάς, έτσι, που δεν γίνεται και αυτό. Ποια μέσα, στο τελείωμα σχεδόν της χρονιάς. Αυτό ξεκίνησε... Εντάξει, φωνάζει από την αρχή της χρονιάς. Αλλά πέντε λεπτά πριν πεθάνω, που λέει και ο Οικονομόπουλος ο φίλος μου, πέντε λεπτά πριν πεθάνω. Αυτό είναι το κύκνιο άσμα, δεν είναι... Λοιπόν, δεύτε λάβετε φως. Πάμε στο τηλέφωνο. Είστε το τηλέφωνο, πάμε. Ναι, καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάζαρε. Είμαι ο Αποστόλης από Αίγιο. Από? Αίγιο. Αίγιο, το καλησπέρα στο όμορφο Αίγιο. Και που έχω βάλει το τραχτέρι πράσινο με το σύστημα πάλι του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πεις πού μπορώ να το στείλω το φωτογραφία. Πώς? Πού μπορώ να τη στείλω? Μια φωτογραφία. Α, φωτογραφία. Θα τη στείλεις, θα τη στείλεις τη φωτογραφία. Θες να την αναρτήσεις κάπου, να μας τη στείλεις σε Messenger, να την πάρουμε? Ναι, ναι. Ωραία. Στη σελίδα μας που λέγεται, πώς λέγεται, αιώνια πιστός Λάζαρος Γκόλιας. Αποστόλη, είσαι με το τραχτέρ που είχαμε μιλήσει? Ναι, ναι. Αυτός, εντάξει, οκ. Να μας στείλει το πράσινο. Στο Αίγιο πού είστε ρε Αποστόλη, σε ποια περιοχή του Αιγείου? Θέμενη. Πού? Θέμενη, Αγγλία. Είναι κοντά στη Ροδιά? Όχι, όχι. Μετά τη Ροδιά, πέρα. Α, μετά τη Ροδιά, εντάξει. Δευτεία κάτω. Εντάξει, κατάλαβα. Δεν έχω πάει, αλλά κατάλαβα. Στη σελίδα στο Facebook, στείλει και στο Messenger και θα την ανεβάσουμε εμείς. Μπράβο. Θα τη δείξουμε κιόλα. Εντάξει. Έγινε Αποστόλη, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ο φίλος μας ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ευχάριστο. Με το τραχτέρ, ναι, θέλω να το δούμε. Μας το πέτει, μπράβο. Την άλλη φορά, εντάξει. Μας τι έγινε με την Κίμη, εσύ? Δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Με την Κίμη. Και τι έγινε? Κάτσε να το συζητήσουμε λίγο έτσι να... Να ανάψουν τα αίμα. Την ιστορία από την αρχή. Πάρ' την από την αρχή. Λοιπόν, η ιστορία από την αρχή λέει ότι μετά το παιχνίδι που έγινε με το μεταξύ μας με τον Ολυμπιακό. Που δεν έγινε, μισό έγινε. Που ξεκίνησε και στο ημίχρονο δεν συνεχίστηκε. Υπήρξε μια έντονη διαμαρτυρία της ομάδας της ΚΑΕ του Ολυμπιακού. Το Ολυμπιακού εννοείται. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο, θυμάσαι, που είχαν γίνει τα σχόλια τότε. Επικαλούμενη την συνεχόμενη και διαρκή αδικία από τη διαιτησία. Αποχώρησε, έχασε το παιχνίδι. Okay, εντάξει. Μετά άρχισε ένας πόλεμος ότι δεν θέλουν να οριστούν αυτοί τρεις συγκεκριμένοι διαιτητές.
και ήθελε ξένους διαιτητές, ήταν η εναλλακτική λύση του Ολυμπιακού, το οποίο δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς. Δεν γινότανε. Και δεν γινόταν, μα δεν προβλέπεται και είναι παράνομο. Οπότε τι το ζητάς αυτό το γίνεται. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα μπήκαμε σε ένα γαϊτανάκι και με την παρέμβαση ίσως ή μη του Υπουργού ή της Πολιτείας. Αυτοί οι τρεις διαιτητές για ένα περίεργο λόγο, για 9 αγωνιστικές, δεν κληρονόντουσαν με τον Ολυμπιακό. Ούτως ώστε δεν υπήρχε η ευκαιρία των Ολυμπιακών να κάνει πράξη την απειλή του. Αυτό το χρονικό διάστημα θα τελείωνε στην κανονική διάρκεια του, με βάση των κανονισμών, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν μέχρι τότε κληρονόταν ένας από αυτούς τους διαιτητές και ο Ολυμπιακός δεν κατέβαινε, αυτομάτως υποβιβαζόταν στην Α2 κατηγορία. Για λόγους κατανοητούς εν μέρη, αλλά παράνομους απ' την άλλη, δεν τους κληρώνουν αυτούς τους τρεις διαιτητές. Τράβηξε αυτό το πράγμα μέχρι που αντέδρασε ο κύριος Γιαννακόπουλος και την τελευταία αγωνιστική αναγκαστήκανε να εφαρμόσουν τον νόμο. Ήταν 4 διαιτητές στην κλήρωση. Αναγκαστικά θα βγαίνει από τους 2 που ήταν, θα βγαίνει ο ένας, ναι. Βγήκε ο ένας και είπαν, περιμέναν όλοι ότι δεν θα κατέβει ο Ολυμπιακός να μάθει το διαιτητή. Λοιπόν, οπότε θα υποβαζόταν στην Α2. Ανταυτού όρισε γενική είσοδο με 1 ευρώ να κατέβουν όλοι οι φίλαθλοι κάτω. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα. Και έξω από το σπίτι του διαιτητή. Αυτό τώρα ποιος είναι ηθικός αυτούργος για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε. Να πάμε πρώτα από τα γεγονότα και να δούμε μετά. Ναι, διότι αν γίνουν γεγονότα και αν συνεχιστούν τώρα και αν συνεχιστούν αυτά, θεωρώ ότι ηθικός αυτούργος είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Υπό την ανοχή της πολιτείας. Ναι, που δεν το μάζεψε αυτό. Δεν μαζεύτηκε. Πού είναι η δικαιοσύνη πέρα... τώρα και οι εισαγγελείς οι οποίοι πρέπει να επέμβουν όταν εμείς ελεγχόμεθα, γιατί χειραγωγούμε την κοινή γνώμη. Και με κάτι που θα πούμε μπορεί να μας. Να όλα τελούν υπό έρευνα, ακόμα και για μας. Δεν μπορεί εμείς που έχουμε ένα δημοσίο βήμα να ξέρει κόσμο με τον κόσμο να πηγαίνουν να τσακώνονται. Ομοίως το ίδιο, δεν μπορεί να υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι ξεσηκώνουν τον κόσμο και δημιουργούν τέτοια γεγονότα, φανατισμό και φασαρίες. Πού ζούμε, ρε παιδιά. Το θέμα είναι ότι γίνεται κακό σε όλο το μπάσκετ με αυτή την επιλογή που έγινε. Ήταν κακό το timing. Το timing και ακόμα. Όχι μόνο για μας Παναθηναϊκούς και από τους ουδέτερους φιλάθλους. Ήταν σε μια κακή συγκυρία για τον Ολυμπιακό που αγωνιστικά. Και βγήκε πρώτη η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί μείον έξι ο Παναθηναϊκός. Κοίτα εδώ άλλος που είναι. Και τώρα με την κλήρωση. Μόλις με... ακούσει. Ρε εσείς, θες να πάρεις δηλαδή τι. Μπορεί να θέλει, αλλά δεν πες μου τι θες να πάρεις. Αυτό μόνο πες μου. Το να φύγουν οι μεγάλοι για να πάρεις εσύ κάτι. Πρωτάθλημα ή οτιδήποτε είναι εντάξει. Έχουν κατακτήσει διπυρωτικό φέτος. Εντάξει. Ωραία. Έλα, καλά είναι, καλά πάτε κι εσείς. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι γίνεται κακό στο μπάσκετ, όλη αυτή η κατάσταση. Και πού θα πάει αυτό, γιατί του χρόνου. Και δυναμητίζεται μια ατμόσφαιρα η οποία είναι επικίνδυνη, έτσι, Σάκη. Έτσι, είναι επικίνδυνη γιατί έχει φύγει από τα γήπεδα και είναι και εκτός γήπεδων. Με επιθέσεις, με μολότεψε περιπολικά κι αυτά. Και γενικά θα πρέπει να δοθεί μια λύση, γιατί είναι κρίμα. Είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες που κρατάνε το ελληνικό το μπάσκετ και σε ευρωπαϊκό ειδικά επίπεδο. Πριν 10 χρόνια ήταν η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα του μπάσκετ. Βέβαια, εντάξει. Και είναι λυπηρό όλο αυτό το πράγμα να γίνεται. Όχι, τα τελευταία χρόνια είναι και ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν από ανέκαθεν. Τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Μια ζωή ήταν ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, και γιγαντώθηκε τουλάχιστον την τελευταία, ας το πούμε, πενταετία, όχι έω δεκαετία, μην του αδικήσουμε. Παναθηναϊκός, παιδιά, και στο ποδόσφαιρο, μην κοιτά τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αλλά και στο μπάσκετ, τι, η αδερφή Γιαννακόπουλη από τότε που αναλάβανε μέχρι και σήμερα, το λάβαρο είναι 34 συνεχόμενους χρονιές που παίρνουν κάποιο τίτλο. Ακριβώς. Δεν λοιπόν, είναι λίγα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι, παιδιά. Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα, 3-4 λεπτά και ξανά εδώ κοντά σας. Τηλέφωνα. Φορτώστε γραμμή. bettingstats.com. Προβλέψεις, αναλύσεις, στατιστικά, τζίρι, βαθμολογίες, live scores. Γράφουν έγκριτοι δημοσιογράφοι από Ελλάδα, Αγγλία και Γερμανία και παλέμαχοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. bettingstats και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και μέσα στο γήπεδο. bettingstats.com. Ό,τι χρειάζεσαι για το στοίχημα.
Αν ψάχνεις εγγύηση στα πλακάκια και είδη υγιεινής, τότε επιλέγεις Cotronakis Group. Επώνυμα πλακάκια για όλους τους χώρους και τις διαστάσεις είναι μόνο λίγες από τις επιλογές σας. Δημιούργησε το δικό σου μπάνιο όπως το έχεις ονειρευτεί με την υπογραφή Cotronakis Group. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασυναγώνιστες τιμές μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Θα μας βρείτε Λεωφόρο Φιλής 18 Καματερό και Λεωφόρο Ποσειδώνος 16 στο Παλαιό Φάλιρο και στα τηλέφωνα 210-2323-276. Αν το ελιξίριο της ομορφιάς είναι στη φύση, τότε έχει ένα όνομα, Visoline. Ολοκληρωμένη σειρά φυσικών ελληνικών καλλιτικών προϊόντων για το πρόσωπο και το σώμα, χωρίς αλλεργιογόνα και προστίκη parabens. Εξειδίκευσή μας, οι χειροποίητες κεραλιφές με 100% φυσική προέλευση, με λισοκέρι και αγριέλαιο. Θα μας βρείτε στο www.visoline.gr 210-8812-970. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας, σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης, αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock, κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors, θωρακίζει το χώρο σας. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Έκτο Διασχολικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Σάββατο 18 Μαΐου στις 7 και 4 το απόγευμα σας περιμένουμε στο 101ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Σάουμπερτ και Πολυδούρη 4, στα Άνω Πατήσια, για να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα απόγευμα αφιερωμένο στη νέα γενιά, στη φιλοξενία, το χορό, τη ζωντανή παραδοσιακή μουσική, τις παραδοσιακές φορεσιές, την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας. Με τη συμμετοχή 10 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου της Αθήνας και του Γαλατσίου, μαθητές με αγάπη για την ελληνική παράδοση, με το κέφι και τη ζωντάνια της ηλικίας τους θα συγκεντρωθούν για να παρουσιάσουν ένα μείγμα χορευτικών από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Χορηγός επικοινωνίας Hi TV, το κανάλι που στηρίζει την παράδοση. Bettingstats.com. Προβλέψεις, αναλύσεις, στατιστικά, τζίρι, βαθμολογίες, live scores. Γράφουν έγκριτοι δημοσιογράφοι από Ελλάδα, Αγγλία και Γερμανία και παλέμαχοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Bettingstats και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και μέσα στο γήπεδο. Bettingstats.com. Ό,τι χρειάζεσαι για το στοίχημα. Λοιπόν, και πάλι μαζί. Θέλετε, δεν θέλετε, θα φορτώσετε τις γραμμές τώρα να συζητήσουμε για τον Παναθηναϊκό μέχρι και τις 9. Λοιπόν, ναι, βγάλετε μας τηλέφωνα, δώστε γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει στο 210-51-41-196 να μιλήσει ζωντανά, παιδιά.
να πει την άποψή του για οτιδήποτε θέμα θέλετε και για οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός και από οποιαδήποτε απόχρωσης, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει. Αν θα πάρουν κάποιοι φίλαθλοι που παίρνουν συνήθως και από άλλες ομάδες, αρκεί να μπορούμε να κάνουμε αντίλογο ή διάλογο, έτσι. Και όπως έλεγε ένας φίλος μου, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, τη δεκαετία του 90, είμαστε μια ελεύθερη εκπομπή, έλεγε. Τι μια? Ελεύθερη εκπομπή, πιστευόμενη. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Ξέρεις ότι τον αρχηγό μας τον καλοβλέπουν και στη Γαλλία. Τον Γκουρμπέλι. Στρασβούργ. Ναι. Ακριβώς, βρίσκεται στη λίστα της Στρασβούργ. Τον πάμε για πούλημα, δηλαδή. Δεν είναι από τον Παναθηναϊκό αυτό, από την γαλλική ομάδα βγαίνει αυτό. Mm-hmm. Θέλει την απόκτησή του, λένε, στη Γαλλία. Τώρα δεν ξέρω ο Κουρμπέλης, γιατί εδώ στην Ελλάδα πέρυσι, αν θυμάσαι, είπε όχι στον ΠΑΟΚ. Στο εξωτερικό δεν ξέρω αν θα πει όχι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα από την Πράσινη που λέει ότι αν έρθει μια πρόταση περίπου γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Από αυτό ποιος το λέει? Το δημοσίευμα της Πράσινης σήμερα. Ναι, περίμενε, κάτσε. Τώρα εδώ χωράει λίγο κουβέντα. Εδώ είναι τι ευχές. Μην με βλέπεις που γελάω. Συγγνώμη, ναι, πρέπει το χαμόγελο, άγνωστο. Καταρχήν το γέλιο, καμιά φορά, επειδή μου με βλέπουν γελάω και μου λένε «Α, είσαι καλά». Το χαμόγελο είναι η μεγαλύτερη άμυνα, έτσι. Για να μπορείς να κρύψεις πολλά πράγματα. Εδώ τώρα όμως, σε αυτό που μου λες, από πού βγαίνει ότι θέλει 3,5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για τον Κουρμπέλη? Αυτά που σου λέω είναι σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Πράσινης. Δεν είναι, γιατί αν ισχύει αυτό το πράγμα, εγώ τότε σας ρωτάω, εκεί μέσα στη δική μου την ΠΑΕ, την Πράσινη ΠΑΕ, πώς γίνεται να δώσατε έναν Καρνέζη ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο παίκτη με 800 χιλιάρικα. Τον Καρνέζη, τον τερματοφύλακα της εθνικής, τον δικό μας Καρνέζη του Παναθηναϊκού, τον Βλαχοδήμο. Τον δώσατε έναντι πινακίου φακής. Διότι άμα λέτε τον Κουρμπέλη 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τον Καρνέζη πώς έπρεπε να τον πουλήσετε, ρε παιδιά, που ήταν τότε στα top του? Ακόμα και ο Λουτσιάνο Νέβες έχει πάρει μεγάλη υπεραξία. Και να θυμίσω ότι ο Κουρμπέλης... 3,5 εκατομμύρια. Μακάρι να δίνανε 3,5 εκατομμύρια για τον Κουρμπέλη. Αν δίνανε 3,5 για τον Κουρμπέλη, επειδή τώρα ξέρω πώς γράφονται αυτά και ποιοι τα γράφουν, τότε, ρε παιδιά, ο Τζιμπρίλ Σισε έπρεπε να πάρει καμιά 20 εκατομμύρια, ο Μάρκους Μπέρκ έπρεπε να πάρει καμιά 30 και ούτω καθεξής. Άμα ο Κουρμπέλης, ο καταξιωμένος, ο πολύ καλός μας φίλος και καλός παίκτης, ο Δημήτρης. Είναι ενεργεία παίκτης εθνικής. Ακριβώς. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει. 25 ετών, ο οποίος λύγει το συμβόλαιο το Δεκέμβριο του 20. Και να θυμίσω, παιδιά, πως ο Κουρμπέλης. Θα πρέπει απλά να υπάρχουν κάποιες συγκρίσεις, έτσι. Αλλά θα μου πεις αν ομιλήσεις. Κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, είναι και θέμα μάνατζερ. Αμά μου εμείς κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ, δικαίως ο Κουρμπέλης έχει 3,5. Αλλά εδώ, επειδή δεν είναι αριθμητική μαθηματικά και να τα βάζουμε σε εξισώσεις, εμείς μας τρελάνε τα άλλα, ρε παιδιά. Μην ακούμε τώρα ακόμα δεν έχουν πιάσει ζέστες 3,5 εκατομμύρια θα πάρει ο Παναθηναϊκός για να πουλήσει τον Κουρμπέλη. Να θυμίσω πως ο Αστέρας Τρίπολης Λάζαρη διατηρεί ένα υψηλό ποσοστό μεταπόλησης της τάξης του 25%. Να θυμίσω στον Λάζαρο ότι υπήρχε παίχτης. Ο Ρέτζος του Ολυμπιακού που κάτι ακούσαμε για 20 εκατομμύρια. 22? Ναι. Ποιος ο? Ο Ρέτζος. Ο Ρέτζος τα άξιζε, παιδί μου, 20 εκατομμύρια. Σε δραχμές όμως. Ναι. Γιατί σε ευρώ θα το συζήταγα. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είναι και παιχνίδια το μάνατζερ, είναι τύχη, αλλά για να το συνδέσουμε πριν και που είπαμε και για το Μαυροπάνο και αυτά, είναι και η φιλοδοξία του κάθε αθλητή. Γιατί και ο Κουρμπέλης, ας πούμε, παράδειγμα, έχει απορρίψει την πρόταση του ΠΑΟΚ πέρσι. Φέτος είναι και άλλα τα δεδομένα σε σχέση άλλα με τον ΠΑΟΚ. Άλλα τα δεδομένα, και... εντάξει, είναι και εξωτερικό τώρα. Είναι ο ρόλος που θα έχει σε μια ομάδα, είναι το όνομα της ομάδας, πού αγωνίζεται, αν στην Ευρώπη, σε κάποια διοργάνωση, στο Europa League, στο Champions League, όλα αυτά είναι δέλεαρ για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, και δεν τα βάζουν όλα σε αυτό. Πόσοι κουρμπέλιδες είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο? Όχι, ρε, διέρεσε, πόσο, 100 εκατομμύρια, πόσο είναι? 100 δια 3,5 εκατομμύρια, βάλε και κάτι παραπάνω για τους υπόλοιπους. Εντάξει, ωραία. Γύρω στους 30. Θα τους βρούμε. Τώρα μπορεί να τους βρει. Αυτό με τη Λίβερπουλ που έδωσε το Κουτίνιο στην Μπαρτσελόνα και με τα λεφτά αυτά πήρε δύο παίχτες που τη βοηθήσαν να την αποκλείσει την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή πήρε και τα λεφτά. Πώς είναι το ποδόσφαιρο όμως? Πώς είναι, εντάξει, επένδυση είναι. Επένδυση είναι, εντάξει. Αλλά είδατε όμως αγγλικό ποδόσφαιρο. Χρηματιστήριο υπερεκτιμημένο είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και αντικειμενικές αξίες που γράφονται, όπως και στο NBA, με χαρακτηριστικά παιχτών και τέτοια βιβλιαράκια, που λένε πώς αξίζει ο κάθε παίχτης. Κανονικά. Τα κανονικά. Ποδοσφαιρική, χρηματιστηριακή αξία. Με βάση τους τραυματισμούς, την προσφορά, τις παρουσίες, το πόσο συνεισφέρει στην ομάδα, το πρωτάθλημα που παίζει. Και όλα πάλι αυτά. Όλα αυτά, και πάλι θεωρώ ότι είναι υπερεκτιμημένα. Πάρα πολύ. Απλά πέφτει πολύ χρήμα στο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ χρήμα. Μεγάλος ανταγωνισμός.
και ίσως χρησιμοποιούνται και αυτές οι επιχειρήσεις για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτούς που ξέρουμε εμείς για τον αθλητισμό. Και έτσι εκεί βλέπεις κάτι υπέρογκα ποσά και βλέπεις ένας παίκτης, ο οποίος θεωρείς ότι μπορεί να πουληθεί 1 εκατομμύριο ευρώ, ξαναφυγικά ανακοινώνεται γύρω στα 10. Παίζει ρόλο αυτό που είπε ο Νίκος. Οι μάνατζερ παίζουν μεγάλο ρόλο. Και όχι καλά, μόνο... οι μάνατζερ δεν παίζουν ρόλο μόνο, οι μάνατζερ παίρνουν και. Αυτό λέω, παίζουν ωραία, ρόλο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Γεια σα. Από Νίκαια περνώ, από το είμαι φύλακα στο Κατράκιο. Ήθελα να μάθω με το θέμα μεταγραφών. Μήπως γνωρίζετε κάτι, παιδιά? Ναι, πες τα ξανά. Τώρα ξεκινάει οι επαφές ο Νταμπίζας με κάποιους παίκτες που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάτι. Γνωρίζετε κάτι εσείς? Θύμισε μου το όνομά σου. Μανώλης από Νίκαια. Μανώλη, και πριν τα είπαμε λίγο στον προηγούμενο που πήρε τηλέφωνο, ακόμα λίγο τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα. Λίγο δύσκολα, Ναι, είναι λίγο δύσκολα γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα τον Νταμπίζα με τον Αλαφούζο. Να ξέρει τι μπάτζετ θα έχει η ομάδα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό τα εξής γενικά στοιχεία. Πρώτον, ποιοι παίχτες θα φύγουν για να σου ελαφρώσει το κόστος της ομάδας, οπότε να σου απελευθερωθεί ποσό από τον μπάτζετ. Δεύτερον, ποιοι παίκτες θα φύγουν με μεταγραφή από τους ήδη υπάρχοντες. Και τρίτον, μετά θα δούνε τις θέσεις που λείπουν εξέρνουν, να δουν τι θα γίνει για να ενισχύσουν την ομάδα. Κατάλαβα, έχεις απολύτως δίκιο. Η ανάλυση που είχε κάνει ο κύριος Δόνης πάντως στις τελευταίες συνεδρίες που είχε δώσει είναι ότι βασικός στόχος είναι ένας καλός παίχτης σε κάθε γραμμή. Ο οποίος εκεί πάρει θα χρηστεί η ομάδα του. Να γίνει και το χαρό πάρα πολύ για τα βάτια της καρδιάς μου. Έγινε. Φίλε μου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Θεός μαζί σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και προέχει βέβαια και ο Νταμπίζας με όλους αυτούς τους παίκτες που πρέπει να φύγουν να συναντηθεί μαζί τους. Γιατί όταν έχουν, ειδικά ο Μουνιάς, έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρεις αν θα βρεθεί χρυσή τομή ή θα κάτσει πάνω στο συμβόλαιο. Και μια που πήρε ο Μανώλης. Πάνω στο συμβόλαιο. Από την Νίκαια να πούμε χαιρετισμούς εδώ που μας στέλνει, στο Θανάση από την Νίκαια. Και στο φίλο μου τον Βουλόπουλο, τον παραγωγό. Με το μεγάλο το κορμί. Ναι, είναι λίγο... ευτραφής. Ναι. Να πούμε τι ότι γίνεται τώρα με τα play-off, ρε παιδιά? Αναμένουμε. Αυτό που λέει, αναμένουμε. Αναμένουμε, γιατί έχουν γίνει... δεν τελειώσαμε την ιστορία. Έχει γίνει τώρα η διακοπή, έχει οριστεί μια πενταμελής επιτροπή. Από τρία άτομα. Από τρία άτομα. Στον ΕΣΑΚΕ, τους έχουν ορίσει, να βγάλουν κάποιες προτάσεις, οι οποίες θα είναι για του χρόνου. Και όχι για τα κανονικά. Μετά... όσον αφορά την ομάδα μας, Παναθηναϊκός είναι έτοιμος, η ομάδα είναι σε ετοιμότητα και η ομάδα του κυρίου Πιτίνο, ο κόσμος είναι έτοιμος και περιμένουμε με βάση την τελική βαθμολογία που είχε έρθει να έρθει ο Ολυμπιακός να παίξουμε στα play-off στην πρώτη φάση αντίπαλοι. Και δώσαν ωραίο, δυνατό φιλικό με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Σκορ κρατήθηκε μόνο ανά δεκάλεπτο. Και οι προπονητές θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα. Να πούμε ότι ο Πιτίνο δεν χρησιμοποίησε το Βουγιούκα, γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Ενώ αποχώρησε στο τρίτο δεκάλεπτο και είχαμε και κάποιο πρόβλημα με τον Παπαπέτρου, ο οποίος δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό με τον παίχτη. Διαιτητής, όπως είπαμε και στην αρχή της συνάντησης, ήταν ο πολύ συζητημένος Παναγιώτης Αναστόπουλος. Φίρμα ο οποίος σφύριξε την αναμέτρηση με τον Ανδρικόπουλο. Έγινε πιο γνωστός και από τον Αναστόπουλο. Φαντάσου να είσαι Ολυμπιακός και να βρίζεις Αναστόπουλο. Ναι. Φαντάσου. Όπως λέμε, φαντάσου να είσαι, να είσαι ΠΑΟΚ και το γιος να τον βγάλεις Άρη. 300 ευρώ, φέρε άλλο. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, καλά, αυτός έγινε πιο γνωστός και από τον άλλο Αναστόπουλο. Του ποδοσφαίρου. Πολύ πιο γνωστός. Ναι, βέβαια, όχι με σωστό τρόπο, έτσι, γιατί για αυτό που έγινε, εννοείται ότι είναι καταδικαστέο να περάσουν τώρα για καφέ 100 άτομα από κάτω από το σπίτι σου και φυλασσότανε με έναν αστυνομικό την απέναντι. Μέχρι να έρθει η αστυνομία. Για φαντάσου τώρα, μιλάμε. Αυτά τώρα πάλι ανοίγουμε μεγάλα θέματα για την αστυνόμευση και αυτά που είναι. Ξεφεύγουμε από το ποδόσφαιρο και πάμε. Ναι, αλλά αυτά θα πρέπει να τα θίξουμε, γιατί είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και η πολιτεία βέβαια θα πρέπει να είναι. Αργός αυτά. Εντάξει. Και να πρώτα απ' όλα το θέμα της αστυνόμευσης. Γιατί εδώ καμιά φορά λέμε ότι δεν έχουμε νόμους. Εγώ δεν σύμφωνο σε αυτό. Νόμους έχουμε. Νόμους έχουμε, απλά δεν τηρούνται οι νόμοι. Επίσης η αστυνομία σε αυτή την προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένη για τέτοιου είδους γεγονότα και ιδίως στο κομμάτι όταν η αστυνομία θα πρέπει να φυλάξει έναν αγώνα, ένα γήπεδο. Θεωρώ ότι η ελληνική αστυνομία μπορεί να είναι ικανή σε πολλά κομμάτια της, αλλά στο κομμάτι αυτό, το δικό μας, του αθλητισμού, θεωρώ ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
Τα είδαμε και στο ντέρμπι Λάζαρε με την ΑΕΚ, θυμάστε το Καλά, με τον Ολυμπιακό. Και με τον Ολυμπιακό τα είδαμε, εντάξει, άστο. Τα... Ελπίζω να μην ξανάρθει. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια. Γεια σας. Με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, είμαι 75 χρονών. Βάζελος από τα Γενοφάσκα. Μ' ακούτε? Ναι. Το όνομά σας? Βαγγέλης. Βαγγέλης. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα δύο τα παιδιά τα πάνω, ας πούμε, ο Λάζαρος είναι συνέχεια θυμωμένος. Είναι θυμωμένος γιατί δεν πάμε καλά, γι' αυτό και αυτό. Μου θυμίζει το γιο μου. Κοίταξε, Λάζαρε, ας βρεις μια λεφτά να πάρεις εσύ την ΠΑΕ και να μην έχουμε αυτά τα χάλια. Ο Αλαφούζος είναι αυτός. Γιατί δεν έρχεται άλλοι Παναθηναϊκοί λεφτάδες να πάρουν τον Παναθηναϊκό και να μην είμαστε στη, σε αυτή την κατάσταση. Σε ρωτάω, μη κρινιάζεις. Θα βάλω υποστήριξη με τον Δόνη και τον άλλον και με την συμμετοχή όλων μας να κάνουμε κάτι. Με το να κρινιάζουμε δεν γίνει τίποτα. Ενώ με το να χειροκροτούμε την απραξία και όλη αυτή την ανικανότητα. Άκουσε με, εγώ. Εγώ σε ακούω τόση ώρα. Αν θέλει, εγώ σε έρχομαι για την ηλικία σου, αλλά θα με ακούσει και εμένα. Ναι, θα σε ακούσω και εσένα, αλλά με το αφού δεν μπαίνει κάποιο λεφτά στην ΠΑΕ, τι δεν θα κάνει ο Αλαφούζος. Αυτά, τελειώσα να μιλήσω. Οκ. Μίλα. Να μιλήσω. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, μονίμως θυμωμένος είμαι και με λόγο. Δεν είμαι χωρίς λόγο. Εκτός αν είμαι τρελός ή αν είμαι για ψυχίατρο. Λοιπόν, αν εσύ, αγαπητέ Βαγγέλη, που είσαι και 75 ετών και σέβομαι την ηλικία σου, έτσι. Αν εσύ είσαι ευχαριστημένος με την ανικανότητα αυτής της διοίκησης τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια, εσύ τότε να μην κρινιάζεις, να χειροκροτείς και να κάθεις στον καναπέ σου να βλέπεις τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ όσο είναι έτσι αυτή η διοίκηση, εγώ θα γκρινιάζω, αγαπητέ Ευαγγέλη. Και θα γκρινιάζω όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και στους άλλους αμέτωχους που είπες πριν λίγο. Άσε με να τελειώσω όμως. Και στους άλλους αμέτωχους, διότι δεν μου φταίει εμένα ο πρόεδρος ο τωρινός, αυτός τα τελευταία χρόνια, ξέρεις για ποιον μιλάω, γιατί έχουν αλλάξει εθιμοτυπικά κάποιοι. Λοιπόν, αλλά και στους άλλους μετόχους, οι οποίοι είναι αμέτωχοι. Το έχω πει πολλά χρόνια τώρα και το λέω και με τον Σάκη και με τον Νίκο και με άλλα παιδιά. Δεν μου φταίει μόνο ο Αλαφούζος. Αυτόν αφήσανε να κάνει κουμάντο. Από πίσω είναι άλλοι. Οι οποίοι έπρεπε να βάλουν χρήματα και δεν βάζουν απολύτως τίποτα. Έχουμε αφήσει το αυτόματο στο όρο και πηγαίνει ο Παναθηναϊκός όπου να είναι. Δεν έχω τίποτα να σου πω. Η κλίνα μου είναι δικαιολογημένη, τίποτα άλλο. Λύση μπορεί να μου βρει. Λύση τώρα, λύση να σου βρω. Μάλιστα. Πάντως η λύση να βάλω εγώ τα λεφτά να πάρω την ΠΑΕ θα ήταν πολύ καλή. Αν μου τη δώσει ο Βαρδής όμως τα λεφτά που έχω εγώ, ευχαρίστως θα την έπαιρνα. Λοιπόν, άκουσε, ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια ήταν στην ψήξη και ήρθε ένας λεφτάς και πήρε τον ΠΑΟΚ και κάθονται στη φωλιά του τα παιδιά. Θες τώρα να εξετάσουμε το θέμα του κυρίου Σαββίδη και της ενασχόλησής του στη χώρα μας. Αν θες να το πάμε εις. Ωραία. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πήρανε πρωτάθλημα και δεν μιλάνε τώρα οι οπαδοί. Τι κάνανε με τον Βαγγέλη? Εγώ λυπάμαι γιατί είμαι και συνταξιούχος και μου κόψανε και τη σύνταξη. Και δεν έχω κάνει τίποτα. Παραθυναϊκό έχω για ευχάριστο και είμαι 10 χρόνια και δεν μπορώ να μιλήσω. Και φταίνε οι οπαδοί. Ναι, κύριε Βαγγέλη, εσύ έχεις ζήσει. Άκουσε με, Λάζαρε, άκουσε με. Όταν το 8 ή το 9 παίζαμε και ο Σισε τραυματίστηκε στο χωράφι του Ολυμπιακού Σταδίου. Βρίζανε τον Βαρδινογιάννη τα κάτι κολόπεδα. Μην βρίσκετε, από τότε πήγαμε να βρίσκετε χαρακτηρισμούς, είναι ζωντανή εκπομπή. Κύριε Ευαγγέλη, κράτα επίπεδο. Άκουσα να σου πω, ο Σισε σκοτώθηκε και τσακίστηκε και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Στην Αλεξάνδρας, στο Ολυμπιακό Στάδιο παίζανε. Και στην Αλεξάνδρας τον έχουμε δει και έχει παίξει ο Σισε και τσακίστηκε. Άστον, εκεί ήμασταν κι εμείς. Όχι, θέλω να σου πω τότε που βρίζανε, να πούμε, βρίζανε το Βαρδινογιάννη και την προηγούμενη μέρα είχε θεμελιώσει στον πύργο ένα νοσοκομείο ο Βαρδινογιάννης. Λοιπόν, εγώ, Λάζαρε, θα ήθελα και εγώ να γκρινιάζω, αλλά δεν μπορώ. Να γκρινιάζει. Να γκρινιάζει. Δεν είναι κρεβατομουρμούρα. Άκουσε με, δεν είναι κρεβατομουρμούρα. Γκρίνια είναι. Την κρεβατομουρμούρα δεν θέλουμε. Την γκρίνια τη θέλουμε. Και όταν πάμε καλά, χειροκροτάμε. Από πότε η κριτική έχει μεταφραστεί σε γκρίνια? Δεν κατάλαβα, ρε Βαγγέλη. Για ποιον λόγο γκρίνια, δηλαδή, επειδή κριτικάρουμε?
Το πρώτο εξάμεινο, πώς το λένε, πηγαίναμε ωραία. Μετά αρρώστησε ο Δόνης, αρρωστήσαν τα παιδιά, πήγαν. Αρχίσαν όλοι να αμφισβητούν το Δόνη. Λάζαρε, σε παρακολουθώ χρόνια. Είσαι ωραίος δημοσιογράφος και αυτά. Αλλά αντί να στηρίξει τους οπαδούς και να πάμε 60.000 στο γήπεδο, να τους στηρίξουμε. Γκρινιάζουμε όλοι και ήταν δεκάτο μα στο τέλο. Εγώ στηρίζω, Βαγγέλη. Κύριε Λάζαρε και παιδιά, σα χαιρετώ. Γεια σα, κύριε Βαγγέλη. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη. Καλό βράδυ. Πάρα πολύ. Κύριε Βαγγέλη, να είσαι καλά, υγεία να έχει και να φτάσει 150, όχι 75 και 80. Αλλά κοίταξε να δει. Ξέχνα το αυτό. Από εμά την γκρίνια, αν νομίζει ότι είναι γκρίνια, θα τη βλέπει. Πρώτον. Δεύτερον, μου λε να στηρίξουμε τα παιδιά του οπαδού να πάνε στο γήπεδο. Μα εμεί τι κάνουμε. Εμείς την εποχή που θέλανε να απέχουν τα παιδιά από το γήπεδο, εμείς τους λέγαμε τώρα πρέπει να πάμε. Εμείς δεν διχάζουμε την κοινή γνώμη και δεν χειραγωγούμε με άλλους τρόπους. Και αν έβλεπε τις εκπομπές μας, αυτό λέμε συνέχεια από δίπλα στην ομάδα. Ξέρει, εντάξει, ο κ. Βαγγέλης μας βλέπει χρόνια, καταλαβαίνει τι εννοώ και εσύ να γκρινιάζεις. Δεν είναι γκρινιά αυτό. Από αγάπη γίνεται. Λοιπόν, αυτό έχετε... είναι καλοπροαίρετη κριτική λέγεται. Δεν είναι γκρινιά, κ. Βαγγέλη. Κάνεις λάθος. Εγώ έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί. Έχεις καλησπέρα και έχουμε καλησπέρα όλοι από τον ηθοποιό τον Γιώργο τον Μακρύ. Πάνω που μιλάγαμε και εκτός αέρα. Γεια σου, το ΧΑΙ ήταν χορηγός επικοινωνίας στην τελευταία παράσταση Ανέχεια, στην Πεύκη και φυσικά πάλι το Σάββατο χορηγός επικοινωνίας γιατί το ΧΑΙ στηρίζει την παράδοση. Εδώ στα Πατήσια, θα το βλέπετε και στο διαφημιστικό, φεύγουμε με μικρά παιδάκια, έτσι, παράδοση. Λοιπόν, Νίκος, Λάζαρος και εγώ σας χαιρετάμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τι θα γίνουν με τα play-off. Θα ξεκινήσουν ονόματα, θα παρελάσουν ονόματα μέχρι τον Αύγουστο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Έχουμε, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είστε καλά, υγιένετε πάντα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζαν, έτσι, και κυρίως τις μανούλες μας. Και σήμερα νομίζω ότι γιορτάζει η Γλυκερία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε όποιος γιορτάζει και έχει γενέθλια. Δεν έχω μόνο την τραγουδίστρια που έχει και ωραία τραγουδίστρια. Εσύ έχεις θεϊκή παρέμβαση. Ναι. Και αύριο θεϊκή, όχι θεϊκή. Θεϊκή, το δέχομαι. Αύριο 7.30 θα μάθεις. Και θεϊκή και θεϊκή. Αύριο 7.30 συντονίσου να μάθεις την Παρούμπα. Εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Γεια σας.